Κύριε Λουβαΐν, υπήρξατε δικαστής στο Προκαθόλου Δραστηρίου Αυτοκίνητων Δικαιωμάτων και μάλιστα, όπως πολλοί συνάδελφοι σας στο Προκαθόλου Δραστηρίου, σας ονομάζουν σαν η εναλλακτική του φωνή. Τι ακριβώς σημαίνει για σας αυτός ο τίτλος, η εναλλακτική φωνή? Σημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Αυτοκίνητων Δικαιωμάτων είναι φιλελεύθερο και δημοκρατικό σύστημα που επιτρέπει στους δικαστές να εκφράζουν τη διαντίθεση τους όσον αφορά αποφάσεις της πλειοψηφίας. Και όχι μόνο να δέχεται αυτές τις αποφάσεις, τις αντίθετες, αλλά φτάσει στο σημείο να τις τιμάει. Δηλαδή, συνάδελφοι μου, οι οποίοι δεν συμφώνησαν μαζί τους, με τους οποίους δεν συμφώνησαν σε αρκετές συμφωνίες, και έβαλα διαφορετική γνώμη εγώ, διαφορετική απόφαση, ήρθαν και με επέλεσαν και με τίμησαν για τις γνώμες αυτές που εξέφρασα. Αυτό είναι ένα μεγαλείο της δημοκρατίας. Αυτό είναι. Κύριε Λουβαΐν, θέλω να μου σχολιάσετε ένα συγκεκριμένο νόμο που υπάρχει στην Κυπριακή Δημοκρατία και αφορά τους πρόσφυγες, τους εκ μητρογωνίας πρόσφυγες, οι οποίοι βάσει του νόμου περί αρχαίου πληθυσμού δεν θεωρούνται πρόσφυγες. Απλά και μόνο γιατί ο πατέρας τους, γιατί δεν είναι ο πατέρας τους πρόσφυγας, αλλά είναι η μητέρα τους. Και μάλιστα θέλω να μου σχολιάσετε και την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, όπου είπε το Ανώτατο Δικαστήριο ότι δεν θα μπω στην ουσία αυτής της υπόθεσης, γιατί θεωρώ ότι δεν έχει νόμος συμφέρον. Γιατί και αν ακυρωθεί ο νόμος, απλώς θα χάσουν και τα παιδιά όπου ο πατέρας τους είναι πρόσφυγας. Αυτή η μεσημεριστική δεν με βρίσκει σύμφωνο, διότι πιστεύω ότι από τη στιγμή που διαπιστώνει το δικαστήριο ότι η πρόνοια ισορροπία του νόμου δημιουργούν ένα πλεονέκτημα, ένα προνόμιο σε ορισμένη τάξη ανθρώπων, χωρίς να το επεκτείνουν σε άλλη τάξη η οποία έχει ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά που έχουν σχέση με το σκοπό του νόμου, τότε εφόσον υπάρχει αυτή η διαπίστωση πρέπει ο νόμος να κηρυχθεί αντίθετα με το διαπαγόρευση της μειώσης διάρκειας και μία και βάρα. Δεν έχει σημασία πλέον τι σημαίνει δεν κερδίζουν. Κερδίζουν και μπορεί να είναι ότι υπήρξε μια παραμία της δικαιώματος. Αν μπορώ να κάνω ένα σχόλιο, με την ίδια συλλογιστική θα μπορούσε το κράτος να κάνει νόμους που να λέει ας πούμε ότι μόνο οι λευκοί δικαιούνται να μπαίνουν στα λογοδεία και όταν πάει κάποιος που θεωρείται μη λευκός στο ανώτατο δικαστήριο θα λέει εγώ δεν μπαίνω στην ουσία γιατί... Μα έναν τεράστια κατηγορία νόμων που θα φανταστώ που θα δημιουργούν τις με διάκριση να εκφέρουν τον έλεγχο του δικαστικού για αυτήν την λογική. Όλοι εκεί οι νόμοι που δίνουν προνόμια προηγουμένου μόνο μια τάξη ανθρώπων και αφαιρούντα ή δεν τα εκτείνουν σε άλλους που είναι στην ίδια κατηγορία. Το γεγονός ότι το κράτος το ίδιο επικαλείται σαν λόγο της μη παραχώρησης των δικαιωμάτων στα παιδιά των οποίων η μητέρα τους είναι πρόσφυγας, ότι θα γίνουμε κάποτε όλοι πρόσφυγες, έτσι λέει ο κράτος, και ότι θα είναι πάρα πολύ, οικονομικά θα είναι δυσβάσταχτο. Και για οικονομικούς λόγους λέει δηλαδή το κράτος, εγώ δεν μπορώ να σου παρέχω τα ωφελήματα. Δεν μπορεί να επικαλείς για οικονομικούς λόγους και να δημιουργήσεις τις μέρες της κρίσης. Καλύτερα να μην προσφέρεις για να μην δημιουργήσεις το αίσθημα του δικαίου σε άλλους. Να το μην, το αίσθημα της αδικίας σε άλλους. Κύριε Λουβαΐν, θέλω να περάσουμε στο περιβόητο σχέδιο ΑΝΑΝ. Θεωρείτε ότι η Δυσσονική Δημοτική Ομοσπονδία υπάρχει περίπτωση να κατοχυρώνει τα αυτονομικά δικαιώματα? Όχι. Καταρχήν, από την ίδια την φύση της ως κοινωνική υποκειμένη ότι θα, έτσι το αντιλαμβάνω και έτσι το εννοούν όπως το φύγουν, ότι θα κατατάσσει τους Κύπριους στην μια περιοχή και τους Κύπριους σε άλλη περιοχή, έστω και από πλευρά μόνο διοίκησης των περιοχών, αυτό είναι ασυνδέστο με την απαγόρευση του εξωτερικού διαβίσκου, που είναι ένας καλός αναγκαστικού δικαίου και με που οδηγεί σύμφωνα
Και το διεθνέ δίκαιο σε ακύρωση με οποιαδήποτε διεθνή συμφωνία που καταλήγει σε έτσι αποτέλεσμα. Υπάρχει οποιοδήποτε όμω ποντιακό σύστημα, κύριε Λουκαίδη, γιατί ακούμε από διάφορε πλευρέ. Το επιχείρημα είναι ότι αυτό το σύστημα θα εφαρμοστεί, λέει, το ελβετικό μοντέλο, το βελγικό μοντέλο κλπ. Εγώ θέλω να ρωτήσω, υπάρχει οποιοδήποτε ομοσπονδιακό σύστημα στον κόσμο που να, παράδειγμα, που να μην επιτρέπει την ελεύθερη εγκατάσταση σε κάποιον άνθρωπο λόγω της εθνικής του καταγωγής? Όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Σε κανέναν άλλο κόσμο δεν υπάρχει. Σε όλα τα ομοσπονδιακά συστήματα μπορεί να αντασταθεί που θέλει, αλλά αυτά δεν είναι πολύ στο κράτος. Δηλαδή το γεγονός ότι στο σχέδιο ΑΝΑΝ 5 υπήρχε πρόνοια στη θεμελιώδη συμφωνία ότι ό,τι και να γίνει στο τουρκοκυπριακό κρατήριο ή στο ελληνοκυπριακό αντίστοιχα, πάντα οι ελληνόφωνοι ή οι τουρκόφωνοι εξαρτάται του τουρκοκυπριακού θα έπρεπε να αποτελούν τα 2/3 του πληθυσμού. Μια σημεία του παιδοδικείου ανέφερε στην κατάσταση φαίνεται η απαγόρευση και η φιλελληνικότητα πίσω. Ποιο θεωρείτε το πιο αρνητικό στοιχείο στο σχέδιο? Όλα αυτά που δεν συνδέονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αλλά σα λέω και τονίζω ότι η απαγόρευση των ειδικών διακρίσεων είναι μέρος του αναγκαστικού δημοσίου δικαίου. Το οποίο. Που σημαίνει ότι δεν επιτρέπεται καμιά παρέκκληση. Πάνω σε αυτό που λέτε και εδώ πέρα. Η συμφωνία Τεχτάς Μακαρίου και Κυπριανού Τεχτάς, 77 και 79. Είναι η βάση, λένε αυτοί που υποστηρίζουν, η πλήστη, η πλειοψηφία και των κομμάτων, ότι η ζωνική κοινωνική ομοσπονδία συμφωνείται για να από τον Μακάριο και από τον Κυπριανό. Η συμφωνία για το αναγκαστικό δίκαιο έγινε το 1980. Μάλιστα. Αυτή η συμφωνία που λέει οι συμφωνίες όσον αφορά την ερμηνεία διεθνών συμφωνιών, βάζεται σε ισχύ το 1980 και λέει ότι το αναγκαστικό δημόσιο δίκαιο, δημόσιο δίκαιο, επιβάλλει ορισμένους κανόνες, η παράβαση των οποίων οδηγεί στην ακύρωση και ζήτημα συμφωνίας, η οποία παραβαίνει αυτούς τους κανονισμούς. Και η συνθήκη αυτή δεν επιτρέπει σε κανένα περίπτωση οποιαδήποτε φιλελική. Εντάξει, δεν είναι η συνθήκη που δεν επιτρέπει. Είναι ασυνδυασμό. Ο κανόνα του διεθνού δικαίου που απαγορεύει αυτήν την διακρίση έχει καταστεί κανόνα του αναγκαστικού διεθνού δικαίου. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι απαγορεύει απόλυτα οποιαδήποτε τέτοια φιλελική διάκριση. Σε οποιαδήποτε διαθέσει. Έρχεται η συνθήκη τη Βιέννη που λέει εάν μια συνθήκη είναι ασυμβίωση με το αναγκαστικό διεθνέ δικαίωμα, τότε είναι άκρη. Έτσι, το τόνο είναι παραπάνω. Το ερώτημα που θέλω να θέσω πάνω σε αυτό το κύριο Λουκαίδη είναι εάν περνούσε το σχέδιο, πέντε, μπορούσε κάποιο να θεωρεί, να προσφύγει κάπου για ακύρωση αυτού του σχεδίου, παράδειγμα, γιατί αντίκειται στη συγκεκριμένη συνθήκη, υπήρχε πρώτο. Εντάξει, δεν μην νομίζετε ότι ήταν τόσο αθώοι εκεί που έκαναν το σχέδιο, διότι συγχρόνως είχα προβλέψει και αυτό που είπετε. Δηλαδή, αν αφήναν την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Αθλητικών Δικαιωμάτων, θα υπήρχε μια σύγκρουση μεταξύ του σχεδίου ΑΝΑΝ και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Αθλητικών Δικαιωμάτων, θα πήγαιναν οι πολίτες του νέου πολιτιακού σχήματος σε ευρωπαϊκό δικαστήριο και ένα δικαστήριο να έβρισκε ότι η όλη λειτουργία του κράτους αυτού είναι συμβαίνει σε τι για τον ευαλαγγελία προβλήματα σας και έναν προβλήμα αριθμό 48 που επιτρέπει σε αγοραδιό τραγουδία οπουδήποτε αλλά και του κοντικιακού, ιδίως του κοντικιακού για αυτόν τον έκανα να καταγγείλει συνθήκες όπως είναι η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Αυτοκίνητων Δικαιώματων εντός 2 ετών από τη μέρα που θα εντύπωσε σκητό σε ένα άλλο. Και έτσι τα κρούματα τη Διεθνή Προστασία Αυτοκίνητων Δικαιώματων. Αλλά ο κόσμος ο περισσότερος δεν τα ξέρει αυτά. Μπορείτε να μας